Πάμε ζωντανά στο Κίεβο και τον απεσταλμένο μας, τον Γιάννη Ανιφαντή, και να ξεκινήσουμε από την είδηση της εξάρθρωσης δικτύου Ρώσων πρακτόρων στο ουκρανικό έδαφος. Γιάννη. Ναι, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι μόλις ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας, εξάρθρωσε ένα δίκτυο πρακτόρων της ρωσικής στρατιωτικής κατασκοπίας, στο οποίο συμμετείχε και ο Ουκρανός βουλευτής Αντρέι Ντερκάτς. Ο Ντερκάτς, λοιπόν, φέρεται να συντόνιζε την δημιουργία ιδιωτικών εταιριών φύλαξης, οι οποίες θα βοηθούσαν στη συνέχεια στην γρήγορη και πλήρη κατάληψη της Ουκρανίας. Από την πλευρά της, η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία φαίνεται πως χρηματοδοτούσε τον Ντερκάτς κάθε μερικούς μήνες με 3 έως 4 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το δίκτυο αυτό εξαρθρώθηκε πλήρως όταν συνελήφθη ο βοηθός του, ο σύμβουλός του, ο οποίος και έδωσε περισσότερες πληροφορίες στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας. Μάλιστα, και από την άλλη υπάρχουν φόβοι για ρωσική προβοκάτσια με στόχο την εμπλοκή στον πόλεμο και της Λευκορωσίας. Ναι, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες του Κιέβου, η Μόσχα ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές της Λευκορωσίας, προκειμένου έτσι με αυτόν τον τρόπο να εντάξει την χώρα στον πόλεμο που έχει ξεκινήσει με την Ουκρανία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επίθεση ετοιμάζεται να γίνει στην πόλη Μοζίρ, ενώ εκεί βρίσκονται ήδη ρωσικά στρατεύματα υπό το πρόσημα της προστασίας των αμάχων. Ήδη στα σύνορα μεταξύ Λευκορωσίας και Ουκρανίας υπήρχαν στις 21 Ιουνίου τουλάχιστον 7 λευκορωσικά τάγματα στρατούσια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.